Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος και μαζί μας, όπως σας είπα και τον ευχαριστούμε, ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κύριος Γιάννης Μπαλάφας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Συμπτώσεις σημαντικές με τον κύριο Τούσκου. Με τον κύριο Τούσκ. Τον πρώτο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Συμβουλίο. Ναι, να χτίσουν τις πόρτες εκεί πέρα. Τελικά τι θέλουν την Ελλάδα, αποθήκη ψυχών. Φυσικά θα σχολιάσω τις δηλώσεις του και το τι έγινε στη συνέχεια. Να πω μόνο ότι σήμερα είναι η μέρα, είναι Παγκόσμια Μέρα Μετανάστευσης. Μπράβο, είναι η Παγκόσμια Μέρα Μετανάστευσης. Και με την ευκαιρία αυτή, φυσικά υπήρξαν τοποθετήσεις και λοιπά, και με την ευκαιρία αυτή να πω ότι είναι ένα θέμα η μετανάστευση γενικότερα, η μετακίνηση δηλαδή πληθυσμού, είτε κυρίως για λόγους οικονομικούς στην προκειμένη περίπτωση. Ξεχωρίζω κάπως το ζήτημα το προσφυγικό που είναι πόλεμη, διωγμή, πολιτική και κυρίως για θέμα οικονομικών δεδομένων. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί τρομερά. Στη χώρα μας, ξεκινώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 80, ξέρετε, τότε που ανοίξαν τα σύνορα οι τότε κυβερνήσεις με την Αλβανία, και στη συνέχεια ένα μεγάλο ρεύμα οικονομικών μεταναστών που ήρθε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, τότε που αναζητούσαν φτηνό εργατικό δυναμικό, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα. Πιο παλιά, ένας αριθμός... Πακιστάν. Ορίστε. Πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν οι ροές από Πακιστάν. Όχι, από, όχι μετά το, μετά, τα τέλη 80 ήταν από την Ανατολική Ευρώπη κυρίως. Αλλά και... φυσικά και από χώρες και από αυτές τις χώρες, βεβαίως. Βεβαίως. Και μιλάμε για έναν αριθμό περίπου 700.000 οικονομικών μεταναστών, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο έχουν χωνευτεί αυτή τη στιγμή συνολικά στη χώρα μας. Αλλά υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα με αυτόν τον κόσμο, ότι πώς αν θέλετε, εντάσσεται, πώς βλέπει τα ζητήματα της εργασίας, τα ζητήματα της εκπαίδευσης και άλλα θέματα που αφορούν αυτόν τον πληθυσμό. Από τη δική μας πλευρά, πέρα δηλαδή από την αντιμετώπιση από τη δική μας πλευρά αυτού του κόσμου, πρόσφυγες, μετανάστες, κυρίως πρόσφυγες, που εγκλωβίστηκε στη χώρα μας τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, υπάρχει αυτός ο μεγάλος αριθμός οικονομικών μεταναστών, λέω και πάλι, που είναι ένα δεδομένο στη χώρα μας και θέλει αντιμετώπιση. Πώς το εννοείτε, το εγκλωβίστηκε? Αναφέρομαι στο κομμάτι που ήρθε από το 2015-2016, κυρίως μέχρι τον Μάρτιο του 2016. Κλείνουν τα σύνορα μετά, κλείνουν τα σύνορα. Οι βόρειοι γειτονές μας κλείνουν τα σύνορα. Γιατί θυμάστε, η ροή ήταν πολύ μεγάλη. 1.300.000 κόσμος ήρθε εκείνο το διάστημα. Ερχόταν στη χώρα μας. Είχαμε όλο το μεγάλο πρόβλημα στο λιμάνι, στο υλικό, στο λιμάνι του Πειραιά, στις πλατείες της Αθήνας, στις πλατείες Βικτωρίας, στην Ομόνια. Έφευγε όμως και μέσω των συνόρων, των βορείων συνόρων μας, πήγαινε προς Κεντρική Ευρώπη. Οι χώρες στα βόρειά μας κλείνουν τα σύνορά τους τον Μάρτιο του 2016, και ένας αριθμός 50-55-60 περίπου χιλιάδες εγκλωβίζεται στη χώρα μας. Ένα μέρος από αυτούς φεύγει με τη μετεγκατάσταση, με την οικονομική επανένωση. Ένας άλλος κόσμος έρχεται συνεχώς από τα νησιά, μέσω των νησιών του Αιγαίου, από τα απέναντι παράλια. Και έτσι έχουμε έναν εγκλωβισμένο εμπολής πληθυσμό που κινείται στο 50-55 περίπου χιλιάδες. Στα νησιά του Αιγαίου πώς είναι εγκλωβισμένοι? Με τις μετακινήσεις που έχουμε κάνει τις τελευταίους μήνες, μαζικές μετακινήσεις προς την ενδοχώρα, από αυτό το τμήμα που καλούμε ευάλωτα άτομα, ασυνόδευτοι, ανήλικοι, ασθενείς και άλλα κατηγορίες, μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή στα νησιά βρίσκονται γύρω στις 13-14.000 και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Είναι για πιο πολύ από 12.000. Από ό,τι είπα, 14.000 τώρα. Αλλά υπάρχει μια συνεχής ροή προς τη χώρα μας. Γίνονται δηλαδή συνεχείς μεταφορές κόσμου που είναι εκεί, και λόγω των δυσκολιών του χειμώνα, αλλά και γενικότερα για να αποσυμφορηθούν από τα νησιά. Από Τουρκία είναι ροές. Από Τουρκία έρχεται, εξακολουθεί να έρχεται. Και μάλιστα μέχρι τα μέσα, θα έλεγε κανείς, του Αυγούστου, η κατάσταση ήταν σχετικά καλή, ελεγχόμενη και συντεταγμένη, το αντιμετωπίζαμε. Από τα μέσα Αυγούστου υπήρξε μια απότομη αύξηση των ροών από την Τουρκία, απότομη αύξηση, η οποία μετά από ένα δίμηνο, δηλαδή από τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και μετά, άρχισε πάλι να πέφτει, αλλά διατηρείται σε επίπεδα... Σας επισκέφτηκαν οι δήμαρχοι που ήρθαν όλοι το νησί του Αιγαίου. Που ήρθαν εδώ. Ναι, ναι. Φύγανε δυσαρεστημένοι, γιατί δεν πήραν απαντήσεις. Κοιτάξτε,
Δεν θέλω το να σχολιάσω κάποιες στάσεις. Δεν είναι της ώρας, ας πούμε. Εγώ προσπαθώ πάντα να είμαι ψύχρεμος και να κατανοώ και το δίκιο της άλλης πλευράς. Μερικές ενέργειες όμως είναι πολύ προβληματικές. Να σας πω μια ενέργεια, δεν σημασία ποιος την έκανε. Σε ένα συγκεκριμένο κάμπ, το πιο ταλαιπωρημένο καταβλισμό, κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, ένα από τα νησιά του Αιγαίου, τα νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου, είπαμε να βγάλουμε τις ακατάλληλες σκηνές σε ένα κομμάτι εντός του καταβλισμού, να βγάλουμε τις ακατάλληλες σκηνές και να βάλουμε κατάλληλα προκατασκευάσματα σπίτια. Και υπήρξε αντίρρηση. Μετά κατάλαβε το λάθος, το πήρε πίσω. Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια συνεννόηση. Εγώ είμαι σαφώς και η κυβέρνηση, σαφώς, σαφέστατα, εναντίον σε οποιασδήποτε απόδοση ευθυνών το ένα το άλλο. Όμως νομίζω ότι μερικές φορές από κάποιους δεν υπάρχει περιθώριο, δεν υπάρχει δυνατότητα. Συνεννόηση. Δεν γίνεται, λέει, κατανοητό ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να πεις θα δώσω μια λύση και τελείωσε. Οι μόνιμοι κάτοικοι κάτω δεν έχουν αρχίσει. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτό που θα πείτε. Υπάρχει. Η γνώμη μου είναι, και όχι η γνώμη έτσι, αουρέκιου που λέμε στον τόπο μας, κύριε Κουρή, εννοώ με τα λόγου γνώσεως και με τις μετρήσεις και με τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη πίεση στον γενικό πληθυσμό. Διότι οι άνθρωποι αυτοί κατά κανόνα είναι μέσα στους καταβλισμούς, μέσα στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Φυσικά, όταν έχεις 6.000 ανθρώπους, 5.500 που έχει αυτή τη στιγμή ο καταβλισμός στη Μόρια, κοντά στην πόλη της Μυτιλίνης, όπως καταλαβαίνετε, αυτή εξ αντικειμένου και είναι και μια ενόχληση γενικότερα για τον πληθυσμό. Αλλά δεν είναι μια. Τι κυκλοφορούν, βγαίνουν από τις. Δεν νομίζω ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να βγαίνουν. Δηλαδή, εγώ που έχω πάει στα νησιά αυτά, εντάξει, θα κυκλοφορήσει ένας άνθρωπος, γιατί δεν έχουμε πάντα και ξένους ανθρώπους σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας μας. Δηλαδή, αν πέρα από τα παιδάκια τα ελληνάκια, σε μια παιδική χαρά μπήκε ένα προσφυγάκι, θα έπεσε πέτρα στη θάλασσα. Αν στην παραλία της Σάμου, πέρα από τον κόσμο το δικό μας που κάνει βόλτα και χαίρεται τον ήλιο ή τη θάλασσα, κάνουν και 2-3 οικογένειες ξένων, αυτό είναι κανένα έγκλημα καθώς ιώσεως? Δεν είναι 2-3 οικογένειες. Έτσι το λέω. Μην νομίζετε ότι. Τότε γιατί ήρθαν να διαμαρτύρουν. Οι δήμαρχοι γιατί ήρθαν να διαμαρτύρουν. Νομίζω ότι μερικές φορές υπάρχουν και κάποιες άλλες σκοπιμότητες. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή υπερτονίζονται κάποιες δυσκολίες, υπαρκτές, τονίζω. Φυσικά είναι ένα δύσκολο πρόβλημα που σε αντιμετώπιση. Αλλά πολλές φορές δεν βλέπω να υπάρχει κάποια πρόταση. Δηλαδή λέμε αποσυμφόρηση. Συμφωνούμε. Και αυτό κάνουμε. Φεύγει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός που μπορεί να φύγει, σύμφωνα και με την υπάρχουσα Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ξέρετε όμως τι υπάρχει. Την ίδια στιγμή που εγώ διώχνω χίλιους προς την ενδοχώρα, οι Τούρκοι από απέναντι, δια των διακινητών, δια των λαθρεμπόρων κλπ., σου στέλνουν 800. Μην νομίζετε ότι είναι τόσο απλό. Και να πω κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι, μην ξεχνάμε το εξής, ότι στην Τουρκία, στο Λίβανο και στην Ιορδανία υπάρχουν εκατομμύρια πρόσφυγες από τις κοντινές χώρες, Συρία κλπ. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε, είναι πιο κοντά. Προφανώς. Αλλά το 2015 έγινε το εξής. Υπήρξαν εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είτε στους καταβλισμούς των προσφύγων, είτε στις εξελίξεις του πόλεμου με τον ISIS, που οδήγησαν στις μεγάλες προσφυγικές μεταναστευτικές ροές, κυρία προσφυγικές ροές, προς την Ελλάδα. Δεν είχαμε μέχρι το 2014 τέτοιες ροές. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φέραν τον κόσμο στην Ελλάδα. Και τώρα ο κύριος Τούσκ τι ζητάει? Ο κύριος Τούσκ τι ζητάει? Τώρα πάμε στον Τούσκ. Ο Τούσκ ως μη όφιλε, διότι δεν είναι ένας οποιοσδήποτε Ευρωπαίος ηγετικός τέλεχος, είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τι είπε ξαφνικά? Και λίγο ξεκούδουνα θα έλεγα. Είπε ότι, κοιτάξτε, μια απόφαση που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι όσοι φεύγουν από τις χώρες υποδοχής, Ελλάδα, Ιταλία κυρίως, και πάνε στην Ευρώπη, αυτοί πρέπει να κατανέμονται αναλογικά, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες και τον πληθυσμό, σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καθένας να επιβαρύνεται ένα ποσοστό. Και μάλιστα θα έλεγα μικρά ποσοστά, αν κατανεμηθούν παντού. Έρχεται το Τούρκ και λέει, αυτό δεν είναι αποτελεσματικό, δεν βοηθάει. Να πάμε μάλλον στην κατάργησή του και να το αντικαταστήσουμε ίσως από οικονομική ενίσχυση. Δηλαδή, υποστείτε ότι υφίσταστε κύριοι της Ελλάδας της Ελλάδας Ιταλίας και θα σας δώσω κάποια χρήματα να κάνετε κουμάντο με τόσο κόσμο κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά αντίκειται πρώτα απ' όλα σε μια λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιες λογικές δεν μπορεί να υπάρξει. Αν ο καθένας έχει μόνο δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις. Διότι αυτά που υπό Τούσκ τα λένε δυστυχώς τέσσερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία, πολύ καιρό τώρα. Και δεν παίρνουν πρόσφυγες. Είναι η Βίζεγκραντ, η λεγόμενη. Η ομάδα του χωρών του Βίζεγκραντ. Έχουν κλείσει και την οδό των προσφύγων, από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Τώρα όμως έχουμε σαν συνέπειες το ότι μας βάζουν αυξημένους ελέγχους στα σύνορα, κύριε Υπουργέ. Είναι άλλη τάξη το ζήτημα αυτό. Άλλη τάξη το ζήτημα αυτό. Να πούμε τι είναι, γιατί πολλές φορές τα ακούν οι άνθρωποι. Και απότοκο του προσφυγικού είναι και αυτό. Απότοκο του προσφυγικού είναι και αυτό. Όλα είναι, όλα. Και επειδή ακριβώς πολύ σωστά το λέτε, το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς, δεν είναι θέμα δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι υπαρκτό και θα είναι υπαρκτό. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Όσο υπάρχουν οι πόλεμοι, όσο υπάρχουν πολιτικοί διωγμοί, όσο υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ Βορρά και Νότου και Ανατολής και Δύσης, αυτές οι μετακινήσεις θα είναι παρούσες. Και δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Δες τι γίνεται στην Αμερική, δες τι γίνεται μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντα γινόταν αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι να γίνεται με έναν τρόπο συντεταγμένα, όχι άναρχο, όχι να πέφτουν αυτοί οι άνθρωποι στα χέρια των λαθρεμπόρων και των διακινητών. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, αυτό το έχουμε προτείνει επανειλημμένα, να υπάρχουν νόμιμες οδοί, νόμιμοι διάδρομοι, ούτως ώστε ένα τμήμα από αυτούς τους ανθρώπους, λέω και πάλι με νόμιμο τρόπο και δεδομένο και μόνο, αυτό να περνάνε στην Ευρώπη. Αν ξέρω πως είναι νόμιμο, τότε θα είναι ορδές. Πάμε να περάσουμε όταν σου λέμε νόμιμο θα περνάει. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Όταν πει, ας πούμε, λέω εγώ μια χώρα, Γερμανία, ότι εγώ θέλω από τον Μπαγκλαντές, μπορώ να απορροφήσω φέτος 200. Και πες το ότι ήταν και 400, εγώ σας λέω, να θέλουν να φύγουν από τον Μπαγκλαντές. Αν ξέρουν όμως ότι 200 θα φύγουν φέτος, θα έχουν την ελπίδα του χρόνου να φύγουν άλλοι 200. Δεν θα ξεκινάνε να γίνονται υποχείρια και αντικείμενο εκμετάλλευση των διακινητών, γιατί μιλάμε, γιατί μιλάμε για τρομερούς κινδύνους. Δεν ξεκινάει κανείς μόνος του. Ζωή του. Ο καθένας παίζει τη ζωή του από αυτούς τους ανθρώπους. Συμφωνώ. Ξέρει, μπορεί να μην περάσει, να πνιγεί τώρα τα παιδιά. Συμφωνώ. Και ξεκινάει να έρθει. Να έρθει από εκεί που ζω. Ή το κερδίζω το. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι αν υπήρχε όμως. Πώς μπορεί να μένει στις χώρες. Τη δεκαετία του 60 υπήρξε ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα από χώρες όπως η Ελλάδα ή η Νότια Ιταλία προς τη Γερμανία. Είναι έτσι. Αυτός ο κόσμος όμως πήγαινε μετά από συνεννόηση. Έλεγε Γερμανία. Εργάτες. Μα τι, δεν πάνε οι μπουρζουάδες. Και έλεγε Γερμανία θέλω 3.000. Ανειδίκευτους εργάτες. 3.000 γινότανε 6.000 εγωετήσεις, αποφασίζαμε 3.000 και πήγαιναν συντεταγμένα. Κάπως έτσι πρέπει να το δούμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα όμως ο κύριος Σούς, επιμένω, θέλει την Ελλάδα τι θέλει. Για τον Τούσκ λέτε. Όχι, για τον Τούσκ, να μένουν όσοι περνάνε, όσοι μπαίνουν στην Ελλάδα, να μένουν και να τους παίρνει η Ευρώπη. Όχι, όχι, όχι. Αυτό καταρχήν, η πρόταση ή η τρομερή ιδέα του Τούσκ δεν αποτέλεσε απόφαση. Καταδικάστηκε. Καταδικάστηκε, δηλαδή μόνο η Ολλανδία, οι χώρες του Βίζεγκραντ και η Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος, συμφώνησαν μαζί του. Το σύνολο των άλλων χωρών, 23 από τις 28, διαφώνησαν με την πρόταση του. Το πέταξε, αρχίζει να συζητιέται και σιγά-σιγά στην επόμενη φάση θα πάρουμε δέσμευση. Τα πάντα ως κίνδυνοι είναι υπαρκτή, όλα είναι ανοιχτά στο τραπέζι. Εμείς ποια είναι η θέση μας. Εμείς είναι ότι στο ζήτημα αυτό της μετεγκατάστασης πρέπει να γίνεται μετεγκατάσταση, πρέπει δηλαδή. Μια διαδικασία που σταμάτησε το Σεπτέμβριο, έχοντας όμως περάσει στην Ευρώπη 2,5 περίπου. Πώς είναι εγκλωβισμένοι περίπου στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, πώς μπορεί να έχετε καταγράψει. Από αυτούς των τελευταίων 2 χρόνων, που πούμε εγκλωβισμένοι, μιλάμε για γύρω στις 55.000 αυτή τη στιγμή. Και αυτοί τι κάνουν, κάθονται δηλαδή στα νησιά που είναι. Όλη μέρα κάθονται εκεί, περιμένουν. Κοιτάξτε. Ή τα παιδιά τους τώρα δεν θα. Καταρχήν τα παιδιά, όπως ξέρετε, γενικά μιλώντας ενδοχώρα κλπ. Πηγαίνουν σχολείο. Έχουν φτιαχτεί κυρίως τάξεις δημοτικού γυμνασίου απογευματινές για αυτά τα παιδιά. Και πηγαίνουν στο σχολείο. Στη γλώσσα τους, όχι. Στη γλώσσα τους, αλλά υπάρχουν και προγράμματα που προωθούμε ελληνομάθειας. Ένα τμήμα από αυτούς, αλλά όταν σκεφτείτε ότι έχουμε 700.000 οικονομικούς μετανάστες στην Ελλάδα, ένα τμήμα από τις 55.000, ας πούμε, 20-25.000. 700.000 παλιοί εννοείται. Όχι. Παλιοί. Που έχουν νομιμοποιηθεί πλέον. Έχουν λίγο πολύ χωνευτεί, οπωσδήποτε. Αλλά το να προσθεθούν άλλοι 25.000 σε αυτόν τον κόσμο, σταδιακά, μετρημένα, συντεταγμένα, δεν είναι τρομερό. Αρκεί να μην έρχονται καινούργοι.
Α, αρχεί να μην έρχονται καινούργια. Αρχεί δηλαδή να ενεργοποιείται η διαδικασία είτε οικογενειακής επανένωσης με τις οικογένειες πολλών από αυτούς τους ανθρώπους που είναι στις χώρες της Ευρώπης, είτε να γίνεται αυτό που λέμε επανεγκατάσταση, είτε μέσω Τουρκίας, είτε μέσω Ιταλίας ή Ελλάδας. Τώρα μιλάμε εμείς για την Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης. Αυτό ότι παραμένουν εδώ, διότι καθυστερείται στη διαδικασία του ασύλου, τι είναι? Βεβαίως, κοιτάξτε, γι' αυτό είπα προηγούμενα ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν δύο κριτικές που γίνονται για το άσυλο. Υπάρχει μια κριτική που λέει γίνεται πολύ γρήγορα το άσυλο. Δεν τα κοιτάτε αναλυτικά. Μία-μία περίπτωση με πολύ ενδιαφέρον. Τα περνάτε γρήγορα. Υπάρχει μια διακριτική που γίνεται από διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις κλπ. Υπάρχει μια άλλη κριτική από τελείως αντιθετική κατεύθυνση που λέει αργείτε πολύ στο άσυλο. Αργείτε πάρα πολύ. Τους εξετάζετε πολύ εξοχιστικά. Εμείς δεν κάνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τηρούμε τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία που λέει κάθε περίπτωση ενός εισερχόμενου στη χώρα μας που δηλώνει πρόσφυγας ή επιδιώκει ή θέλει να χαρακτηριστεί πρόσφυγας και να ζητήσει άσυλο, πρέπει φυσικά να εξεταστεί προσωπικά. Σε πρώτο βαθμό, σε δεύτερο βαθμό, έχει τη δυνατότητα μετά να προσφύγει και σε δικαστήρια. Εκεί πραγματικά πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές συνεννοημένα και με την Ευρώπη κλπ. Να μπορέσουμε δηλαδή, βρισκόμαστε μπροστά σε νομοθετικές ρυθμίσεις, να επιταχυνθεί η διαδικασία παροχής ασύλου, εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που ένα τμήμα που δεν είναι πρόσφυγες, δηλαδή δεν είναι προέρχονται από χώρες που υπάρχουν πόλεμοι ή πολιτική διωμή, δηλώνουν πρόσφυγες για να καθυστερήσουν και να μείνουν εδώ, ενώ στην ουσία είναι οικονομικοί μετανάστες. Αυτοί πρέπει να γυρίσουν πίσω. Στην αρχική συμφωνία και διευθέτηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αναλάβει την υποχρέωση να μας δώσει κάποιον αριθμό υπαλλήλων οι οποίοι να βοηθήσουν τις δομές εξέτασης και των ασύλων κτλ. Ανταποκρίθηκαν σε αυτό? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε σημαντικό. Σε δύο κατευθύνσεις έχει βοηθήσει από αυτή την άποψη, πέρα από τη χρηματοδότηση. Όχι, έχει βοηθήσει τη φύλαξη των συνόρων. Έναν αριθμό υπαλλήλων που θα έχει βοηθήσει μέσα από τον οργανισμό ΕΑΖΟ. Τους έδωσε. Βοηθάει ένας αριθμός, είναι παρόν. Τους έδωσε τους υπαλλήλους που είχε υποσχεθεί. Είχε δημιουργηθεί για συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων. Εμείς θέλουμε κι άλλους. Όχι, άλλο λέω. Αν τον αριθμό που είχε πει τον έδωσε. Όχι, όχι. Γύρω στο 60-65% έχει δώσει και γίνεται και πίεση να δώσουμε περισσότερους. Όπως επίσης βοηθάει στη φύλαξη με τη Frontex, στη φύλαξη των συνόρων, των θαλασσίων συνόρων βασικά. Δηλαδή πώς είναι οι γραφειοκράτες που ασχολούνται, οι ξένοι που έχουν έρθει? Για διάφορες, υποθέτω, αν δεν μιλάμε για διάφορες αιτίες, μιλάμε μόνο για το άσυλο, είναι μερικές εκατοντάδες. Και η Τουρκία δέχεται να πάρει πίσω? Η Τουρκία, έχοντας υπογράψει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί τα πρόσωπα αυτά ως μη πρόσφυγες, δεν έχει αντίρρηση να πάρει πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα εμείς στέλνουμε πίσω. Η καθυστέρηση σε ένα βαθμό έχει να κάνει με την καθυστέρηση των διαδικασιών του ασύλου. Διότι ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά φαινόμενα. Δηλαδή, είναι ο πρώτος βαθμός. Περνάει κάποιος από τον πρώτο βαθμό και είναι απορριπτικό, δεν είσαι πρόσφυγας. Πάει στο δεύτερο βαθμό, προσφεύγει στο δεύτερο βαθμό και εξετάζεται η υπόθεσή του. Όταν και ο δεύτερος βαθμός, και περιμένει αυτό το αποτέλεσμα της προσφυγής που έχει κάνει σε δεύτερο βαθμό, όταν βγει απορριπτικός και ο δεύτερος βαθμός και πάει να το βρεις να του επιδώσεις, αυτός έχει εξαφανιστεί. Εξαφανιστεί. Έχει φύγει από το κέντρο υποδοχής τακτοποίησης, δεν ξέρω πού έχει πάει και δεν μπορεί να του δώσεις τα χαρτιά του, αυτά που του λένε είναι απορριπτικοί, που μπαίνει στη διαδικασία της επιστροφής. Το κόστος διατροφής πόσο είναι? Καταρχήν να πούμε ότι χωρίς τη χρηματοδότηση, τη βοήθεια, τη χρηματοδοτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύπτει όλο το ποσό, όλα τα έξοδα? Καλύπτει, όχι. Βάζουμε και χρήματα δικά μας, υπάρχουν τα συγχρηματοδοτούμενα. Αλλά ο μεγάλος όγκος της χρηματοδότησης, είτε μέσω του κρατικού μηχανισμού, είτε μέσω της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ και των ΜΚΟ, γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χρηματοδότηση, γιατί χρηματοδότηση από τη χώρα εισόδου? Είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνοι, αλλά έχουμε ένα Υπουργείο που λέγεται Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό το στελεχώνουμε. Είναι έξοδα που κάνουμε εμείς. Είναι κάποιες διαδικασίες σε ένα μικρό ποσοστό. Αυτό είναι τα προγράμματα, έτσι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτά τα βάζουμε από δικά μας έξοδα. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι, αν δεν υπήρχε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα μπορούσαμε να τα επεξεργαστούμε. Είναι σημαντικό ποσό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκταμιεύσει, είναι στη διάθεση της χώρας μας μέχρι το 2020 περίπου 1 δισεκατομμύριο. Μέχρι το 2020. Από αυτά τα μισά
Τα μισά δίνονται στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και αυτά μέσω των Δήμων, είτε μέσω των ΜΚΟ, διοχετεύονται για το ενοίκιασμα διαμερισμάτων, για την ενίσχυση που γίνεται στους πρόσφυγες που διαβιούν στη χώρα μας κλπ. Αυτά είναι τα διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Ένωση με την. Εκτός από τα νησιά είναι και στην άλλη Ελλάδα. Στην Ενδοχώρα. Στην Ενδοχώρα. Τώρα, εμείς τώρα, δηλαδή όχι μόνο το Υπουργείο το δικό μας, αλλά και το Υπουργείο Άμυνας, Αστυνομία, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Παιδείας και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, διαχειρίζονται τις υπόλοιπες 500.000 που είναι μέχρι το 20 και των οποίων η απορρόφηση μέχρι στιγμής είναι γύρω στο 30 περίπου τα 100. Αυτές οι ΜΚΟ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Πώς εμφανιστήκανε και αναλαμβάνε αυτό το πώς. Προφανώς δεν έχουν εμφανιστεί σήμερα. Είναι χρόνια, ναι, αλλά πώς αμέσως φτιάχτηκαν ότι είναι ειδικέ για τη. Όχι, ο θεσμός των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι ένας θεσμός, ένας τρόπος οργάνωσης, παροχής, θα έλεγα, κοινωνικής στήριξης με την ευρεία έννοια, σε δύσκολες συνθήκες, εμπόλεμες ζώνες, διωγμοί, λιγμοί, καταποντισμοί. Εμπειρία, τι έχουν. Αυτές έχουν εμπειρία κυρίως από χώρες του καλούμενου τρίτου κόσμου. Οι ξένες είναι ή ελληνικές. Κυρίως είναι ξένες. Γιατί παίζουν αλλά άλλο ρόλο, υπάρχει παλιά, υπήρχε ανησυχία. Είτε είναι και μεικτές πολλές. Για τον ρόλο που παίζουν. Κοιτάξτε, υπάρχουν τέτοια. Εγώ δεν μπορώ να πω. Εγώ θέλω να πω το εξής από την εμπειρία που έχουμε εμείς. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα, το διάστημα των πολύ μεγάλων προσφυγικών μεταναστευτικών ροών, επαναλαμβάνω, ήρθε και πέρασε από τη χώρα μας περίπου 1.300.000 μέσα σε λιγότερο από 1,5 χρόνο. Και έχουν μείνει πόσο είπαμε, 55.000. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Πέρασε και θα έλεγα υπό μία έννοια δεν άνοιξε και ρουθούνι αυτό χάρη στην κυβέρνηση, χάρη στον ελληνικό λαό, χάρη και στις ΜΚΟ. Σε εκείνη τη φάση βοήθησαν. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Χάρη στους εθελοντές, στην αλληλεγγύη, στην εκκλησία, στο στρατό. Όλοι βοήθησαν. Και οι ΜΚΟ. Από ένα σημείο και μετά, οι ΜΚΟ, αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζονται. Μπορεί πλέον το κράτος να αναλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες. Πώς πληρώνονται αυτές. Σας είπα, από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μετράτε, πόσο πρέπει να. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αυτό δεν είναι. Παγκοσμίως, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται, ας πούμε, όπως στην δική μας περίπτωση, από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΕ για τους πρόσφυγες, γίνεται το κουμάντο το οικονομικό, στο οποίο εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Είναι διαδικασίες που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΥΠΑ, την αρμοστία του ΟΗΕ και τις ΜΚΟ. Είναι ο κανονισμός αυτός που υπάρχει. Καταλάβατε. Και δεν είναι πρόβλημα ελληνικό. Να. Παγκοσμίως έτσι γίνεται. Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι εφεύρεση. Ουσιαστικά, να σας πω, πέρα από τα στραβοπατήματα και οτιδήποτε άλλο, η φιλοσοφία αυτού είναι ότι πολλές φορές σε έκτακτες καταστάσεις οι κρατικοί μηχανισμοί, ο εκάστοτε κρατικός μηχανισμός, έχει μία μη ευελιξία ή μία μη τεχνογνωσία να αντιμετωπίσει κάποια ζητήματα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί και με πιο ευέλικτες μορφές. Μία από αυτές είναι η μορφή της μη κυβερνητικής οργάνωσης. Από όλους αυτούς τους πρόσφυγες που έχουν περάσει ή που είναι βρίσκοντας στην Ελλάδα, τους έχουν βρει δουλειά εδώ. Να ακούνε. Έχουν βρει αν δουλειά. Βρίσκονται, βρίσκονται δουλειά και αν ενσωματώνονται γενικότερα. Μιλάμε για τους τελευταίους, τους εγκλωβισμένους. Αυτούς που τους εγκλωβίζουν. Όχι, βασικά. Κοιτάξτε. Ή από τις προηγούμενες. Αυτοί που δεν μεταγγείς. Είπαμε γιατί οι 700.000 είναι πιο μεχωνευμένοι. Όχι, όχι, δεν λέμε για αυτούς. Λέμε για το τελευταίο κύμα. Για τους τελευταίους, το τελευταίο κύμα. Αυτούς που μείναν εδώ. Που είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν με δουλειά. Δεν έχουν μπει στη διαδικασία της εργασίας. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν περισσεύουν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, ναι. Πρώτον. Έτσι. Και δεύτερο, οι μισοί και πάνω από αυτούς τους ανθρώπους βάσιμα ελπίζουν και προσβλέπουν στο να φύγουν. Ναι, θα προχωρήσουν. Έτσι. Γι' αυτό σας είπα ότι περίπου οι μισοί, 20-25.000 τελικά θα μείνουν. Ναι. Που νομίζω πως όπως και οι άλλοι, με προσοχή όμως, δηλαδή, δεν είμαστε στο 2004, λέω εγώ, ας πούμε, Ολυμπιακοί Αγώνες που ερχόταν μαζικά και απορροφώνται από τα έργα. Δεν είμαστε μια τέτοια κατάσταση. Η χώρα βιώνει μια μεγάλη ανεργία. Το θέμα θέσης εργασίας είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς που θα μπορούσαν. Για παράδειγμα, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συζητάμε να ασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, οι οποίες απορροφούν κάθε χρόνο. Φέρνουμε από τη Βουλγαρία, τη Φύρο, την Αλβανία. Φέρνουμε εποχιακούς εργάτες για τις αγροτικές εργασίες. Ένα μέρος αυτών, μικρό, γιατί μιλάμε για πολλές χιλιάδες που έρχονται, κατά τον θα μπορούσαν 1.000-1.500-2.000 από αυτού να ασχολιόταν σε αυτές τις εργασίες. Θέλει δηλαδή μια ισορροπία, το τονίζω έντονα, ισορροπία ανάμεσα στα δεδομένα του Έλληνα και στα δεδομένα του όποιου μεταναστευτικού πληθυσμού. Τα συνόδευτα παιδιά, πόσα είναι και τι ηλικίες.
ασυνόδευτα παιδιά, κυρίως μιλάμε για ασυνόδευτους ανήλικους. Ανήλικους, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή από 6-7 χρονών. Και πώς έρχεται ασυνόδευτο αυτό το παιδί? Κοιτάξτε, είναι αυτό πώς που λέει ότι οι πολλές πλευρές του προσφυγικού μεταναστευτικού. Ναι, ξεκινάει ένα 6 χρονών. Του μεταναστευτικού κυρίως. Να σας πω. Ο πατέρας μιας οικογένειας στο Μπαγκλαντές ξεκινάει πριν από 5 χρόνια και τσούκου τσούκου φτάνει τελικά στη Γερμανία. Πιάνει κάποια στιγμή μια δουλειά, βγάζει κάποια χρήματα, δικτυώνεται ας πούμε εκεί, επικοινωνεί με τους δικούς του στον Μπαγκλαντές. Στείλτε μου τον μικρό. Μπορούμε να τον απορροφήσουμε και εδώ. Και ξεκινάει πολλές φορές ο μικρός μόνος του να έρθει. Σας λέω πως και κολλάει ένα μέρος από αυτούς, κόλλησε στη χώρα μας. Δηλαδή είναι μια. Υπάρχουν πολλές πτυχές του μεταναστευτικού. Τα συνόδευτα ανήλικα, εάν δεν είναι περιπτώσεις που σκοτώθηκαν οι δικοί τους κλπ., είναι που ξεκινάνε. Δηλαδή βάζει η οικογένεια χρήματα από τον Μπαγκλαντές για να φτάσει στη Γερμανία. Τι ηλικίες είναι? Οι περισσότεροι είναι αυτή τη στιγμή 12-13 με 17-18. Και αυτά τα παιδιά τώρα περιμένουν. Μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει και νομοθεσία ευρωπαϊκή και παγκόσμια που τα προστατεύει. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Είναι, θα έλεγα υπό μίαν έννοια, η δυσκολότερη κατηγορία στην προστασία τους κλπ. Γιατί καταλαβαίνετε πού βρίσκονται αυτά τα παιδιά. Ιδιαίτερα όταν έχουμε περιπτώσεις μεγάλου πληθυσμού, συσσόρευση μεγάλου πληθυσμού. Εδώ που τα λέμε δεν είναι όλοι άγγελοι, έτσι να εξηγούμαστε. Ναι. Την επόμενη φορά που θα σας έχουμε, θα είστε στη θέση υπουργού. Αυτό δεν. Θα δούμε, θα δούμε. Αυτά δεν είναι. Μόνο λένε, μόνο ο κύριος Μουζάλας. Σας διαβεβαιώ ότι όσο και να σας κάνει εντύπωση, δεν είναι ένα πράγμα που με ενοχλεί. Που με απασχολεί. Δεν με απασχολεί. Καλά, εμείς πληροφορία σας ζητήσαμε. Δεν σας είπαμε. Δεν με απασχολεί, γιατί δεν αστρομπάρω τίποτα, ούτε να κάνω τον έξυπνο. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου, αυτό που με έχει τιμήσει ο λαός ως βουλευτή, ο Τσίπρας, σαν με την πρόταση και την τοποθέτησή μου στο Υπουργείο, να το κάνω όσο γίνεται καλύτερα. Από εκεί και πέρα. Ας έχουν άλλη την έγνοια γι' αυτό. Θα γίνει ένα σχηματισμό. Ορίστε. Θα γίνει ένα σχηματισμό. Ασχηματισμό, από ό,τι όλοι λένε και από ό,τι φαίνεται, μετά την τρίτη αξιολόγηση, που μην αγνοούμε, μια και θίξαμε τα ειδικά ζητήματα, τα γενικά. Τρίτη αξιολόγηση από τα πράγματα είναι μια τομή σε αυτή τη δύσκολη πορεία των 6-7 χρόνων της Ελλάδας. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης ανοίγει ένα δρόμο που μπορεί να τον περάσουμε σωστά με επιτυχία και παρά τις δυσκολίες να φτάσουμε στην έξοδο από το τριετές πρόγραμμα, από το μνημόνιο, στον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Και επειδή αυτό θα είναι μια τρομακτική, και το λέω ειλικρινά, το πιστεύω ότι επιτυχία της κυβέρνησης Τσίπρα, της κυβέρνησης μας, γι' αυτό ορισμένοι κύκλοι και ονόματα και μη χωριό, θα έλεγα τόσο λυσασμένα, πολιτικά βέβαια λυσασμένα, παλεύουν αυτήν την προοπτική. Για να μην πάντα υπάρχει ένα κόμμα που να μην προσπαθεί να έρθει κυβέρνηση. Άλλο αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Με δεν πρόκειται περί αυτού. Χειρονομίες, καλύτερα ζήσει. Εσεί πιστεύετε ότι. Όχι εσεί, δεν ερωτώ. Ναι, ναι, απλώ το λέω σχημαλό. Ναι. Υπάρχουν τρόποι να το υποστηρίξει αυτό. Εγώ βλέπω ανθρώπου που κινούνται στον χώρο. Εγώ βλέπω ανθρώπου και στελέχη που κινούνται στον χώρο τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το ζήτημα τη κριτική, τη αντιπαράθεση, τη έντονη πολλέ φορέ, γίνεται μια κατανόηση ότι έχουμε μια κυβέρνηση εκλεγμένη από το λαό, η οποία έχει το δικαίωμα καταρχήν να εξαντλήσει τετραετία. Και υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, στο ίδιο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την επομένη των εκλογών και δυστυχώς δίνουν τον τόνο αυτή της νέας δεξιάς, δίνουν τον τόνο στην Ελλάδα που, ζούμε. Την επομένη στην μέρα Ελλάδα. Των εκλογών, την επομένη μέρα μιλάνε για εκλογές. Στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Υπάρχει περίπτωση που υπήρχε. Υπάρχει μια διαφορά. Ωραία, συμφωνούμε, εντάξει. Άρα πρέπει να το. Δεν το λέτε. Και εσείς κάνατε πολύ σκληρή. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το. Και όχι εγώ μόνο να δεχτώ στη Βουλή, αυτό. Κάνατε και στους δρόμους. Ωραία. Άρα δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε να το διαδηλώσεις. Να σας πω κάτι. Δεν καλούνται είναι ο Δημοκράτης και είναι ο διευθύντης ορχήστρας. Εγώ τα ακούω αυτό, τα ακούω. Και το ξεπερνάω ως εξής. Εγώ πέστε ότι κάναμε υπερβολές εμείς. Εγώ λέω κάναμε. Σε μια άλλη περίοδο. Το ίδιο πρέπει να συνεχιστεί. Θέλω να πω δηλαδή. Καταλαβαίνετε, δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Αλλά έστω να δεχτώ τη δικιά του λογική. Να σας πω όμως κάτι. Αντιμετωπίζουμε καταστάσεις πρωτόγνωρες για τη χώρα μας, έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορείς να νιώθει, νιώθω μερικές φορές ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, ή ένα μέρος τους τουλάχιστον, λειτουργούν, λες και, πώς να το πω, δεν χαίρονται όταν έχει χώρα μια επιτυχία. Δηλαδή όταν σήμερα τα ομόλογα, τα κρατικά ομόλογα, έχουν μια τόσο καλή απόδοση, δηλαδή σημαίνει εμπιστοσύνη του ξένου παράγοντα, του ξένου επενδυτή για την ελληνική οικονομία. Δεν θα έπρεπε αυτό καταρχήν να το αντιμετωπίσουμε όλοι θετικά,
Καταρχήν, και να κάνω κριτική. Θα έπρεπε να γίνει γρηγορότερα, θα έπρεπε να γίνει καλύτερα. Αλλά καταρχήν να πούμε ότι το γεγονός της κατάστασης με τα ομόλογα είναι ένα θετικό γεγονός. Αυτό δεν μετράει τίποτα στην τσέπη του. Του άνερου, σε αυτό συμφωνώ. Στην τσέπη του που συμφωνώ. Έχει στο μαγαζί του. Συμφωνώ. Οι δυσκολίες σας πάντως δεν είναι. Αυτά θέλετε. Μπορούμε να τα συζητήσουμε. Οι δυσκολίες σας θα είναι από τους πληστηριασμούς, δεν θα είναι από την κριτική της αντιπολίτευσης. Όλα παίζουν ρόλο. Ο συνάδελφος, ο κύριος Φίλης, είπε ότι 40.000 δεν άκουσα τη συζήτηση που κάνατε προηγούμενα. Οποιοδήποτε καλοπροαίρετος μπορεί να προτείνει και κάτι άλλο για να λυθεί το θέμα, να αντιμετωπιστεί το θέμα. Αλλά νομίζω ότι μια πολύ καλή διασφάλιση είναι η προστασία που γίνεται. Η προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι ένα ορισμένο ποσό ικανοποιητικότατο για τα σπίτια μας. 150.000 λένε. Δεν είναι 150. Σήμερα στο Μαξίμου, αλλά όλοι έχουμε σπίτια που είναι μέχρι 150, άντε 200.000. Δεν είναι 300, δεν είναι 280.000. Οι τραπεζίτες σήμερα, η μπαλάφα μου, στο Μαξίμου είπαν εμείς από 150.000 και πάνω αρχίζουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η Αλφα-Μπάνκ είπε μονάχα από 100%. Είμαστε απόλυτοι, δεν κινδυνεύει καμία κατοικία λαϊκή με την έννοια του ποσού, πρώτη κατοικία. Πρώτη κατοικία. Κινδυνεύουν οι κακοπληρωτές, οι μπαταξίδες. Αυτοί που μέσα σε όλη αυτή τη βαβούρα των πληστηριασμών βρίσκουν την ευκαιρία να θέλουν να μείνει στο απειρόβλητο το μέγαρό τους του 1 εκατομμυρίου. Μα δεν υπάρχει τίποτα, θα τους αφήσει απ' έξω. Και να σα πω και κάτι. Οι τραπεζίτες και οι τράπεζες δεν ενδιαφέρονται για τα 70 χιλιάρικα που μπορεί να χρωστάει κάποιος στα 80. Ενδιαφέρονται για το χοντρό χρήμα που έχει να κάνει με τους στρατηγικούς κακοποιητές. Δεν υπάρχει σπίτι με 70 χιλιάρικα πρώτη κατοικία. Δεν υπάρχει. Εντάξει, υπάρχει με 100. Και το σπίτι το δικό μου είναι. Τέλος πάντων. Ας το πούμε το. Δεν πέσουμε στις προσωπικές καταστάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση όπως πάντα. Στο ξέρω πότε θα πάμε. Σύντομα. Λοιπόν, κεφαλονίδικα αυτά. Η εκπομπή έχει μια ιδιαίτερη αυτή με την Κεφαλονιά. Εκεί θα πρέπει κάποια απόφαση πέρα από το κυβέρνηση να πάρθει για το Λιξούρι. Χρειάζεται. Μάλιστα. Σωστό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε σας που είστε μαζί μας. Ακολουθεί ο Εμίλιος Λιάτσος. Μην ξεχνάτε αύριο το πρωί κόντρα νιούς στα περίπτερα. Κόντρα νιούς.gr για 24 ώρια ενημέρωση. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.